<coughs> Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πρίτανη για την τιμητική του πρόσκληση. Ε, κύριε Αντιπρίτανη, αγαπητοί φίλοι πρόεδροι, Κα... αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω και εγώ με την νόσο της εποχής δυστυχώς το COVID και να δούμε <coughs> αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από το New England η οποία εξέτασε τη θέση της υπαρήνης ως θεραπεία ή ως θρομοπροφύλαξη σε 2.000 σταθερού ασθενεί που δεν ήταν στη μονάδα, ήταν στον κοινό θάλαμο στην ελληνική COVID και έγινε σύγκριση της υπαρήνης, κυρίως μικρομοριακής υπαρήνης σε θεραπευτικές δόσεις ή σε δόσεις θρομποπροφύλαξης. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα άτομα τα οποία έπαιρναν την πλήρη δόση της υπαρήνης, τη θεραπευτική δηλαδή, είχαν λιγότερο κίνδυνο να μπουν στη μονάδα, λιγότερο κίνδυνο να πεθάνουν και έμενα στο νοσοκομείο για λιγότερο χρόνο. Στη συζήτηση φαίνεται ότι ο ρόλο τη υπαρίνη σε αυτού του ανθρώπου είναι αφενό μεν. Γνωρίζουμε ότι το COVID ενεργοποιεί το μηχανισμό τη πίξη, αντιπληκτική τη δράση, μια πιθανότητα αντιφλεγμονώδης δράση, και ακόμη υπάρχουν και υπενιγμοί για αντιοικική δράση του φαρμάκου. Οι επόμενε δύο μελέτε, πάλι από το ίδιο περιοδικό, νομίζω θα αλλάξουν λίγο την ιστορία τη αντιπληκτική θεραπεία. Είναι ένα καινούριο πεδίο η αναστολή του παράγοντος 11. Είναι, η ιστορία αυτού του φαρμάκου ξεκινάει από μια παρατήρηση ότι τα άτομα που γεννιούνται με χαμηλά επίπεδα του 11, του παράγοντο 11, κάνουν πολύ λιγότερα θρομβωτικά επεισόδια και έχουν πολύ μικρό κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών. Και ξεκινάμε με το, ένα μονοκλονικό αντίσωμα, η Άμπελα Σιμάμπη, η οποία έχει ένα χρόνο ημίσια ζωή, έχει σημασία που σα τα λέω αυτά τα στοιχεία, γύρω στι 30 ημέρε, και αν χορηγηθεί εντοφλέβεια, αναστέλει τον παράγοντα 11 σε μερικά λεπτά. <coughs> το υλικό τη μελέτη απαιτέλεσαν 400 άρρωστοι με αρθροπλαστική στην καταγόνη άρθρωση και το φάρμακο χορηγήθηκε άπαξ εντοφλεβείω, μία φορά δηλαδή, σε δόσει από 30 μέχρι 150 μιλιγκράμμ. Παρακολούθησαν τα επεισόδια τα θροβωτικά τον πρώτο μήνα μετά το χειρουργείο. Η μείωση των επεισοδίων στην ομάδα του φαρμάκου σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που ήταν η Ανοξαμπαρίνη ήταν εντυπωσιακή. Κατέγραψα δε πολύ πολύ ελάχιστα περιστατικά αιμορραγικών επιπλοκών και ουδέ, κατά ένα περιστατικό μίζωνος αιμορραγίες. <κυρίζει> 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 το... Ίσως εδώ πρέπει να σταθούμε και να θυμηθούμε κύριε Ζαγκόβολη τη μονάδα του Τετάρτου που κάναμε αντιπικτική θεραπεία με την Ιπαρίνη, και έπρεπε εμεί οι παλιότεροι να μετράμε τέσσερι φορέ τη μέρα στα γυάλινα μπουκάλια να δώσουμε το χρόνο πίξεω. Και τώρα φτάνουμε σε μια στιγμή που πιθανόν το φάρμακο αυτό με μια ενδοφλέβια χορήγηση για ένα μήνα θα είσαι καλυμμένο. Εκεί πάνε τα καινούργια. Λοιπόν, το επόμενο φάρμακο πάλι στην ίδια ομάδα είναι η Μιλβεξιάνη, πάλι αναστολέα, χορηγούμενο από του στόματο. Ε, οι δόσει που το χορήγησαν είναι από 25 μέχρι 200 mg φορέ τη μέρα, δηλαδή η μέγιστη δόση έφτανε τα 400 μιλικράμ. Σύγκριση πάλι με ενοξαμπαρίνη, πάλι σε, σε ορθοπαιδικά χειρουργία. Κατέγραψαν τα επεισόδια τον πρώτο μήνα. Βρέθηκαν λοιπόν ότι εντυπωσιακά μειωμένα τα επεισόδια με τη μελβεξιάνη. Και όταν η μελβεξιάνη φτάσει τα 100 μιλικράμ και πάνω, έχουμε σαφώ καλύτερα αποτελέσματα του ενεξαμπαρίνη, με τα καλύτερα αποτελέσματα στα 400 mg τη μέρα, 8% θρόμβωση με το φάρμακο και 21% θρομβώση με τη μιλβεξιάνη. <coughs> Κάθε χρόνο σα παρουσιάζω ένα περιστατικό πάντα που έχει σχέση με εγκυμοσύνη, λόγω ευαισθησία που ζήσαμε στο Αλεξάνδρα 37-38 χρόνια. Και όταν μα φώναζαν οι γυναικολόγοι, πάντοτε είχαμε την αγωνία αν μπορούσε καμιά σωστή ο νους μας πήγαινε πάντα πνευμονικές εμβολέ και τότε ζούσαμε και παραπάνω επεισόδια τέτοια και θανατηφόρα δυστυχώ. Αλλά φαίνεται ότι και το αρτηριακό σκέλος δεν πρέπει να το αγνεί ο γιατρό. Και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη προέρχεται, είναι καταγραφή δεδομένων 20 ετία από μια διεθνή τράπεζα πληροφοριών και, και μελετά τα οξέα διαχωριστικά θωραγικά ανεβρίσματα σε εγκυμοσύνη. Βρήκαν λοιπόν 29 τέτοια περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά είναι ενδιαφέρον ότι είναι και στην εγκυμοσύνη αλλά και στη φάση της λοχείας. Τα 13 από αυτά ήταν τύπου Α και τα 16 τύπου Β. Τι πρέπει να σκέφτεται ο γιατρός πάντοτε όταν βλέπει τέτοια περιστατικά να αναζητεί αν υπάρχει υποκείμενη νόσος, Μάρφα, Λόις Δίτς, Διγλόχινα, Ορτική Βαλβίδα ή κληρονομικό στην οικογένεια. Ευτυχώς για τους για τις γυναίκες αυτές μόνο η μία κατέληξη, 28 επιβίωσαν και αντιμετωπίστηκαν και στην εγκυμοσύνη και μετά. Αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου όταν έχουμε την εγκυμοσύνη, όπως και πέρσι είχαμε παρουσιάσει άλλου είδους επικτηλώσεις από τις καροτίδες και τα ενδοκυλιακά αγγεία. Με αρκετά, όχι ιδιαίτερα συχνά, προβλήματα διαχωρισμού. Η επόμενη μελέτη έχει να αναφέρεται στον κίνδυνο πρόκλησης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε άτομα με ασυμπτωματική ή πιανό Δηλαδή είναι υγιείς και έχουν απλώς μια πάχυνση του IMT. Να θυμίσω ότι το IMT πάνω από 1,5 χιλιοστά ορίζεται ως σχηματισμός πλάκας. Τα άτομα αυτά είχαν όλα στένωση κάτω από το 50%. Είναι δεδομένα από τη μελέτη ARIC, μια πολύ μεγάλη μελέτη που νομίζω είναι δύο-τρει δεκαετίε που είναι σε εξέλιξη. Παρακολούθησαν τα άτομα αυτά για 10 χρόνια. Έγινε μελέτη τη καροτιδική πλάκα με μαγνητική τομογραφία, εκτίμηση του βαθμού τη στένωση, τη έκταση τη πλάκα και τη ποιότητα τη πλάκα. Πάντοτε την πλάκα τη μελετούμε αν έχει ασβεστώσει, αν έχει ο πυρήνας, αν έχει αιμάτωμα ή το, σε λίπος. Βρέθηκε λοιπόν ότι κατέγραψαν 172 τέτοια επεισόδια καρδιαγιακών συνδομάτων και τα άτομα που είχαν πυρήνα πλούσια λίπος παρουσίασαν σημαντικό, σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κάποιο καρδιακό, συμβάν. Φαίνεται λοιπόν ότι όσο παραπάνω λίπος έχει ο πυρήνα, τόσο καθίσταται πιο ασταθής και πιο ευάλωτη για ρήξη η πλάκα. Το επόμενο θέμα είναι μια Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από τη Βρετανία, από το Πανεπιστήμιο τη Οξόρδη και πραγματεύεται μια α πούμε γκρίζα ζώνη στην αντιμετώπιση τη καροτιδική νόσου. Αν ο άρρωστο εκδηλώσει κάτι που, το που να το αποδώσουμε στη νόσο των καροτίδων, ο άρρωστο πάει για χειρουργείο ή για στέντ. Η γκρίζα ζώνη είναι η ασυμπτωματική άρρωση που έχουμε μπροστά μα έναν άρρωστο, πάνω από το 50% στένωση, η κρατούσα άποψη τώρα με τι κατευθυντήρε οδηγίε είναι να πάμε συντηρητικά. Φαίνεται ότι τα τελευταία 30 χρόνια η μεγάλη χρήση των στατινών είχε οδηγήσει σε μια καθιέρωση συντηρητική θεραπεία ω θεραπεία εκλογή. Όμω και στι κατευθυντήρε οδηγίε μπαίνουν ερωτηματικά για κάποιε βαριέ στενώσει. Η βρετανική αυτή μελέτη λοιπόν, που ήταν στοιχεία από το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και μια μετανάλυση 56 μελετών με κοντά στο σύνολο 15.000 αρρώστου, Είδαν ότι ο κίνδυνο εγκεφαλικού είναι σχετικά μικρό με στενώσει από το 50 μέχρι το 69%, αυξάνει από το 70 μέχρι το 99%, αλλά όταν πήραν την υποομάδα του 80 με 99% βρήκαν ότι τα άτομα αυτά έχουν σαφώς πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν κάποια στιγμή ένα σοβαρό εγκεφαλικό. Και πιστεύουν, υποστηρίζουν οι ερευνητέ ότι σε αυτή την ομάδα πρέπει να επικεντρωθούμε και πρέπει να ίσως να επανεκτιμήσουμε τη θέση της, χειρουργική της χειρουργικής επαναγκίωσης, της Μια νόσος της, των αγκαιολογίας, να την πούμε έτσι, που είναι πάντα παραμελημένη και διαγνωστικά και θεραπευτικά, είναι η περιφερειακή αγκαιοπάθεια. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από εμά, όταν εξετάζουμε του αρρώστου, πάντα το έλεγα, αν βάζουμε το χέρι μα να ψηλαφίσουμε λίγο το αγκαία ή να πάρουμε μια πίεση στα πόδια. Φαίνεται όμω αυτή την στην νόσο πρέπει να δώσουμε παραπάνω σημασία, διότι και όταν ακόμη τη θεραπεύουμε, είτε με στέντ είτε με χειρουργείο, η άρρωστη αυτή, για το λόγο ότι η νόσο η αγκιακή είναι μια γενικευμένη νόσο, δεν είναι νόσο των ποδιών, είναι κατά κανόνα και πολύ συχνά υπάρχει και σε άλλα παιδεία, πρέπει πάντω να έχουμε το νου μα. Και έχουμε τέτοια περιστατικά καθημερινά μπροστά μα. Στα άτομα αυτά που ήταν η μελέτη Voyager, περιέλαβε γύρω στις 6.500 αρρώστους οι οποίοι είχαν υποστεί ή στέντ ή χειρουργική θεραπεία. Και τους διέκριναν σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα οι όλοι έπαιρναν την κλασική αγωγή με την ασπιρίνη και στους μισούς χορηγήθηκε η γνωστή μας ριβαροξαμπάνη στη δόση όχι στα 15 και τα 20, σε 2,5 μιλικρά δύο φορέ τη μέρα. Χρόνο παρακολούθηση ήταν γύρω στα 2,5 χρόνια. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα καρδιαγκιακά συμβάματα και η θάνατη οι επιβάσει και οι ακροτεριασμοί στην ομάδα που περιέλαβε τη Ριβαροξομπάνη ήταν σαφώς σημαντικά λιγότερο, γύρω στο 18% μείωση. <coughs> η επόμενη μελέτη έρχεται και αυτή να εξετάσει σε ασυμπτωματικούς αρρώστους ποια είναι τη σημασία της σύστασης της αθυρωματικής πλάκας στην όσο των καροτίδων και πάλι ήταν άτομα με στενώσεις κάτω από το 50%, απόλυτα υγιείς, χωρίς ιστορικό καρδιαγκιακό ή άρρωστη, και με μία πλάκα πάνω από, από 2,5 χιλιοστά και με στένωση κάτω από το 50%. Με τη μαγνητική τομογραφία εκτίμησαν τα ίδια στοιχεία που σας είπα, λίπος, ενδοπλαγική αιμορραγία, ασβεστώσεις. Χρόνος παρακολούθησης τα 5 χρόνια, η παρουσία ενδοπλαγικής αιμορραγίας, σε αντίθεση με την προηγούμενη εργασία, δείχνει ότι αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εμφανίσουμε είτε κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιο καρδιακό συμβάν. Τώρα, ο ρόλο τη ενδοκλογική αιμορραγία πώ έχει σχέση, δεν ξέρει. Στη συζήτηση μιλούν για παθολογική νεοαγκίωση τη πλάκα και τα καρδιακά συμβάματα θα εξηγούν ότι η παρουσία τέτοια πλάκα στην καροτίδο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να υπάρχουν και παρόμοιε πλάκε στα στεφανία αγγεία. Η μελέτη αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα για ανθρώπου που είναι μαχόμενοι κλινικοί γιατροί και πραγματικά δηλαδή και εγώ τη διάβασα μου έκανε εντύπωση όταν έρχονται οι άρρωστοι με παρόξηση της ΧΑΠ το κύριο σύμπτωμα δύσπνια. Άντε τώρα να σκεφτείς ότι ο άρρωστος αυτός εμφανίζει και μια πνευμονική εμβολή. Δηλαδή και εμείς ας πούμε δεν το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι στην καθημερινή πράξη όταν ο άλλος μπαίνει με τη ΧΑΠ μέσα Άντε να το ψάξει αν έχει πνευμονική εμβολή, είναι από τη Γαλλία η μελέτη, είναι η μεγαλύτερη στο αντικείμενο αυτό και οι ερευνητέ εξέτασαν 700 αρρώστου με παρόξυση τη ΧΑΠ στο πρώτο 48ωρο αν παρουσιάζουν εικόνα πνευμονική θερμοεμβολική νόσου. Με ένα ερωτηματολόγιο των Geneva Score, του ταξινομούσαν σε high risk και low risk και προχωρούσαν να κάνουν την αγκιογραφία, το CT Angio. Βρέθηκε λοιπόν ότι στο πρώτο 48ωρο ένα ποσοστό κοντά στο 6% των αρρώστων είχαν πνευμονική εμβολή. Δηλαδή, πίσω από τη δύσπνοια τη, η και η πνευμονική εμβολή. Στο τρίμηνο που του παρακολούθησε μετά το εξειδίριο, το ποσοστό των θανάτων στου αρρώστου ήταν γύρω στο 7%. Με τριπλάσια ποσοστά θανάτου σε αυτού που είχαν και τη ΧΑΠ και την πνευμονική εμβολή. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουμε ένα καινούργιο πεδίο το οποίο απαιτεί καινούργια. Και μεγαλύτερη έρευνα για να εκτιμηθεί η σημασία της μεμονικής εμβολής στους χαμπίντες. Τέλος θα κλείσω τους, και πάλι με τον COVID, διότι σε λίγο αγαπητέ Βαγγέλη θα φτιάξουμε και τους γιατρούς κοβιτολόγους. Ήδη ο κόσμος αναζητεί ειδικού κοβιτολόγους, οι οποίοι όπως ξέρετε μοιράζουν κορτιζόνη και αντιπηκτικά στους αρρώσους στα σπίτια και να δούμε αν αυτά τα αντιπηκτικά και τα αντιμοπιταλικά έχουν θέση στη θεραπεία των αρρώστο στο σπίτι. Οι ερευνητέ είχαν προγραμματίσει να περιλάβουν γύρω στου 7.000 αρρώστου που νοσηλεύονται, παραμένουν στο σπίτι λόγω του COVID. Λοιπόν, διέκριναν τέσσερι ομάδε, η πρώτη με το εικονικό φάρμακο, η άλλη έπαιρναν την ασπιρίνη στα 81 μιλικράμ και δύο άλλε ομάδε με, με, την αμπιξαμπάνη. 2,5 επί 2 και 5 επί 2. Στο διάστημα λοιπόν που του παρακολούθησα, κατέγραψαν περίπου τα πρώτα 600 περιστατικά και έκαναν την ανάλυση του. Τι βρήκανε, πρώτον ότι οι άνθρωποι που έκαναν τα φάρμακα, τα είχαν παραπάνω αιμορραγικές επιπλοκές, ευτυχώ όχι βαριές, σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Και το δεύτερο, τα συμβάματα που κατέγραψαν ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που περίμενα. Αποτέλεσμα στα 600 άτομα να διακόψουν τη μελέτη. Σας ευχαριστώ.